Το SAOS Quartet, που αποτελείται από τους Θεοδόρα Σερελέα Βιολί, Κατερίνα Κόρδη Βιολί, Δημήτρη Αντωνακάκη Βιόλα και Κωνσταντίνο Σερελέα Τσέλο, πραγματοποιεί συναυλία με το έργο «Η ελληνική χορή» του Νίκου Σκαλκότα στον αρχαιολογικό χώρο Ιερού Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό από τις 8 το βράδυ ως τα μεσάνυχτα. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Στις 18 Αυγούστου, στις 9. Ο Κωνσταντίνος και η Λιδία Μπουντούνη, γνωστοί ως String Demons, παρουσιάζουν διασκευές κλασικών και παραδοσιακών heavy metal και λαϊκών, pop και ρεμπέτικων, εκκλησιαστικών βυζαντινών ύμνων σε ένα συμφωνικό πανηγύρι ειδικά διαμορφωμένο για τσέλο και βιολί, με αφορμή την Πανσέλινο στο αίθριο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Το μουσείο θα παραμένει ανοιχτό από τις 6.30 ως τις 9 με ελεύθερη είσοδο. Στις 18 Αυγούστου, στις 9. Στο φως του φεγγαριού ξεδιπλώνει ο Βασίλης Λέκας την ευαίσθητη μα και δυναμική ερμηνεία του, ταξιδεύοντας στο κοινό της πόλης που θα προτιμήσει τον κήπο της κεντρικής εισόδου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης για να απολαύσει την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Όσοι προσέλθουν θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τις υπαίθριες εκθέσεις του μουσείου έως τα μεσάνυχτα. Στις 18 Αυγούστου, στις 9. Μουσική παράσταση υπό το φως της Πανσελίνου πραγματοποιούν η χοροδία Δομέστικη της Δράμας με μαέστρο τον Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ και το μουσικό σχήμα Τετραφωνική Ρίζα με μαέστρο τον Ιωάννη Κανάκη. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ελληνικά μουσικά θέματα. Στις 18 Αυγούστου στις 9 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Το αρχοντικό Τσιατσιαπά, το παλαιότερο αρχοντικό της Καστοριάς στη γειτονιά Απόζαρη, διαλέγει η μακροβιότερη και διασημότερη blues μπάντα της χώρας, η Blues Wire, για να γιορτάσει την Πανσέλινο. Στο τρίπατο αρχοντικό διακοσμημένο με τοιχογραφίες και ξυλόγλυπτα που χτίστηκε στις αρχές του 18ου αιώνα στη βόρεια παραλία της Λίμνης, ξεναγούν αρχαιολόγοι της εφορίας αρχαιοτήτων. Στις 18 Αυγούστου από τις 8 το βράδυ ως τα μεσάνυχτα. Όλες οι εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο.